Να δούμε στις συνδέσεις μας και τον συνάδελφό μας τον Μπάμπη. Καλώς τον. Γεια σου Μπάμπη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Και ο κύριος Θανάσης Κικινής, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, επειδή τα σχολεία έτσι και αλλιώς φαίνεται πως είναι το πιο δύσκολο θέμα αυτή τη στιγμή ως προς τη διαχείριση και φάνηκε από τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες, περίπου βλέποντας και κάνοντας ότι αφορά τα δημοτικά προχωράμε τώρα κύριε Κικινή. Είναι εφαρμόσιμο το σχέδιο καταρχάς σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα? Με βάση αυτά που ακούμε από την Ευρώπη, από τις χώρες, ιδίως στην Δανία που ακούσαμε ότι άνοιξε πρώτη τα σχολεία, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για την Ελλάδα. Δηλαδή και η απόσταση μεταξύ των μαθητών που θα δημιουργήσει νέα δεδομένα ως προς τις θέσεις που θα χρειαστούν, γιατί θα είναι πολλαπλάσιες με βάση τον μεγάλο αριθμό μαθητών σε μικρές αίθουσες που έχουμε στην Ελλάδα, με την τήρηση κανόνων ασφαλείας όπως η απολύμανση, η συχνή απολύμανση των χώρων, αφού η ειδικό βοηθητικό προσωπικό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία, οι οποίοι χρειάζονται εξατομικευμένη προσοχή, πράγμα το οποίο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, με δεδομένο ότι και χώροι ιατρικού περιεχομένου δεν υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία τέτοια ώστε να προφυλαχτούν αυτοί οι μαθητές. Μπαίνουν ζητήματα με τη μεταφορά των μαθητών, γιατί πάρα πολλοί μαθητές μεταφέρονται με λεωφορεία. Είναι και στην επαρχία ιδιαίτερα που είναι λεωφορεία που μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, μπαίνει και εκεί ένα μεγάλο ζήτημα στο πόσα δρομολόγια θα γίνουν και σε τι χρόνους. Μπαίνει ζήτημα με τις βάργες που θα χρειαστεί να γίνουν στα σχολεία το πιθανότερο, αν ανοίξουν με δεδομένο ότι θα χρειαστούν πολλά τμήματα. Φυσικά από εκεί πέρα είναι το θέμα των οικογενειών που, αν όλα πάνε καλά και ανοίξουν όλες οι εργασίες και οι γονείς πηγαίνουν στην εργασία τους, πού θα αφήσουν ποιος τα παιδιά. Θα φέρει τα παιδιά στο σχολείο, νηπιαγωγείο και δημοτικό, τα παιδιά χρειάζονται συνοδεία, τουλάχιστον στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Ποιος θα φέρει τα παιδιά, ποιος θα τα πάρει τα παιδιά, ποιος θα μείνει μαζί τους στο σπίτι όταν δεν θα μπορούν να απασχοληθούν στο σχολείο. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες που είναι οι ευπαθείς ομάδες, οι οποίες λέμε ότι πρέπει να προφυλάξουμε. Και φυσικά είμαστε και εμείς εκπαιδευτικοί, που δυστυχώς είμαστε αρκετά μεγάλοι σε μέσο όρο ηλικίας, αφού δεν ανανεώνεται το προσωπικό. Εγώ θέλω, κύριε Κικινή, να κάνουμε το εξής. Θέλω να τα βάλουμε τη σειρά και με τη βοήθεια των συναδέλφων και να τα δούμε ένα-ένα. Για παράδειγμα, το γκρουπάρισμα των μαθητών, δηλαδή να χωριστεί το ωράριο στα δύο και να υπάρχει ένα γκρουπ μαθητών 8 με 12, για παράδειγμα, ένα άλλο γκρουπ 12 με 4. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει, γιατί μου είπατε νωρίτερα για τις αίθουσες και το πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Κατά την άποψή μου, στα μεγάλα αστικά κέντρα που εκεί θα γίνει και η μεγάλη μέτρηση, θα χρειαστεί, όχι μόνο, δεν θα φτάσουν τα δύο γκρουπ, θα χρειαστούν τρία γκρουπ. Δηλαδή, οι αποστάσεις και το μέγεθος των αιθουσών που πρέπει να τηρηθούν και το μέγεθος των αιθουσών δεν μου δίνουν την άποψη ότι θα χρειαστούν δύο γκρουπ. Θα χρειαστούν σίγουρα τρία γκρουπ. Α, και απογευματινό δηλαδή. Λέτε. Εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται. Σε ό,τι αφορά τα διαλύματα, για παράδειγμα, μπορεί να γίνονται διαφορετικά διαλύματα ώστε να μην συνοστίζονται όλοι οι μαθητές στον προαύριο χώρο του σχολείου μαζί? Πιθανότητα να γίνει αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά δεν είναι σε θέση να υπακούσουν εύκολα σε εντολές του τύπου μην αγγίζετε το ένα το άλλο. Τα παιδιά μέσα στο παιχνίδι τους και την επαφή που είναι κάτι στοιχειώδες για αυτή την ηλικία συνηθίζουν να αγγίζουν το ένα το άλλο. Θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός να επιτηρεί κάθε ομάδα παιδιών και να αποφεύγονται τα τέτοιου είδους επαφές. Μάσκες μπορούν να βάλουν τα παιδιά, για παράδειγμα? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, θεωρώ. Θεωρητικά όλοι μπορούν να βάλουν μάσκες. Καταλαβαίνετε όμως ότι η δυνατότητα του να πειθαρχήσουν όσο χαμηλώνει η ηλικία περιορίζεται. Σωστή απόφαση να μην ανοίξουν τουλάχιστον προς το παρόν τα δημοτικά σχολεία? Θεωρώ πως ναι, είναι σωστή να μην ανοίξουν τουλάχιστον προς το παρόν τα δημοτικά σχολεία και πρέπει να δούμε στη συνέχεια ποια θα είναι και τα συμπεράσματα που θα βγουν στην πορεία. Νομίζω ούτως ή άλλως ότι όταν τα σχολεία έκλεισαν στις 11 Μαρτίου είχαν καλυφθεί τα δύο πρώτα τρίμηνα του σχολικού έτους με τις δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία με μια λογική περικοπή της ύλης. Μπορούν να καλυφθούν σημαντικά κομμάτια. Θεωρείται ένα μεγάλο μέρος ύλης ότι έχει καλυφθεί ήδη. Mm-hmm. Με κάποιες επιπλέον ώρες, ημέρες που θα προσθεθούν στο σχολικό έτος, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε και πρόβλημα και σε αυτό το κομμάτι. Ερώτηση τώρα για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, γιατί θέλω και ένα σχόλιο σας συνολικά και για όσα ανακοινώθηκαν χθες, αλλά και για το ζήτημα των σχολείων. Η άποψη που λέει ότι θα έπρεπε η επιστροφή στις τάξεις από την πλευρά των μαθητών να είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική, να λυθεί δηλαδή με κάποιο τρόπο το ζήτημα των απουσιών, ώστε αν ένας μπαμπάς δεν θέλουν να πάνε το παιδί του στο σχολείο, να μην, γιατί δεν θέλουν να το ρισκάρουν ενδεχομένως, να μην είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Αυτό πώς το ακούτε?
από επικοινωνία με συναδέλφους σας δημοσιογράφους και από έρευνες που έχουν ήδη, δημοσκοπήσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί, τις οποίες και εγώ χθες πληροφορήθηκα, υπάρχει μεγάλη μερίδα των γονέων οι οποίοι είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί στο να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και προτιμούν, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, να τα κρατήσουν στο σπίτι. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι και στη Δανία, άκουσα την πρώτη εβδομάδα 40.000 μαθητές δεν είχαν πάει στο σχολείο, ακριβώς γιατί οι γονείς, οι οικογένειες δεν επιθυμούσαν. Νομίζω ότι εδώ προέχει σε οτιδήποτε μέτρο λαμβάνεται η υγιεινή και η ασφάλεια των μαθητών, των οικογενειών, λοιπόν, των εκπαιδευτικών, της κοινωνίας εν το συνόλο. Μπάμπη, ένα συνολικό σχόλιο καταρχάς για τις χθεσινές ανακοινώσεις και το σχέδιο άρσης. Ναι. Εγώ είδα και μία ακόμα φορά μία κυβέρνηση στιβαρή που έχει σχέδιο, που έχει μελετημένα βήματα, που έχει ένα οδικό χάρτη ο οποίος ναι μεν έχει ακόμα πολλές ασάφειες ως προς τις διαρκείς αναπροσαρμογές που θα χρειάζεται, γιατί υπάρχει ένα στοιχείο ότι υπάρχουν παράμετροι απρόβλεπτοι που είναι βλέποντας και κάνοντας. Αλλά ο οδικός χάρτης που υπάρχει είναι σαφής, είναι επεξεργασμένος, είναι σχεδιασμένος και νομίζω ότι έχει τις προϋποθέσεις για να πετύχει αυτό το οποίο επιχειρεί. Εδώ τώρα να ξεκαθαρίσουμε πού είμαστε. Καλημέρα νέα ζωή, λέω εγώ. Γιατί μπαίνουμε σε μια καινούργια ζωή. Είναι πιο δύσκολη η φάση στην οποία μπαίνουμε τώρα. Το να κλείσουμε την πόρτα του σπιτιού μας και να μείνουν μέσα, δεν λέω ότι ήταν εύκολο, αλλά ήταν πιο απλό. Αυτό το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι πολύ πιο σύνθετο. Και γι' αυτό απορώ και με όσους κατά κάποιο τρόπο αμφισβητούν την αξία της ατομικής ευθύνης. Στις συνθήκες οι οποίες θα δημιουργηθούν, εάν δεν λειτουργήσει η ατομική ευθύνη, τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ πιο περίπλοκα και πολύ πιο επικίνδυνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σχολεία, θα δούμε και σήμερα πάντως τι ακριβώς. Όλα, Μπάμπη, καταλαβαίνουμε ότι τίθενται υποαίρεση. Δηλαδή το ότι θα βγούμε από το σπίτι έστω με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν σημαίνει πως αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά δεν θα επιστρέψουμε σπίτι. Φυσικά. Και ας πούμε τα σχολεία τώρα που συζητούσατε είναι μια κρίσιμη παράμετρος. Εδώ το να εντοπίσουμε τα προβλήματα είναι εύκολο. Αυτό που είναι δύσκολο και θα είμαστε χρήσιμοι όλοι σε αυτό, είναι ειδικά να τα αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς. Να βρούμε πρακτικές λύσεις. Ένα σχόλιο από τον Γιάννη πρώτα. Να διαπιστώνουμε. Πάμε, μια κουβέντα μόνο. Έλα, Μπάμπη, έλα. Μια κουβέντα μισό λεπτό. Υπάρχουν δύο λογικές, οι οποίες εναλλάσσονται και δεν τις καταλαβαίνω. Μέχρι τώρα υπήρχε λογική, πρώτα η ζωή, μετά η οικονομία. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε ότι ενώ προσπαθούμε, κερδίσαμε κάτι, δεν μπορεί να το απαξιώσει κανείς, δεν μπορεί να το μειώσει. Κερδιθήκανε ζωές, πάρα πολλές ζωές, έτσι. Αλλά ξαφνικά τώρα ξαναβάζουμε μπροστά την υγεία, όταν έχουμε διασφαλίσει ένα επίπεδο ασφάλειας και ξαναχωνόμαστε μόνο για την οικονομία. Πρέπει λίγο να συνεννοηθούμε και για την οικονομία, Μπάμπη. Φυσικά, γιατί όταν βγούμε από το σπίτι πρέπει να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Φυσικά, και η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Φυσικά, αλλά το δόγμα, η λογική αλλάζει, παραμένει ζωή. Πρώτη προτεραιότητα ή ξαφνικά γίνεται οικονομία Γιάννη, μόνο. Τι λες? Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα τα απαντά η ίδια η ζωή και η ίδια η πραγματικότητα. Εγώ θα ξεκινήσω από το ειδικό με τα σχολεία για να φτάσω στο γενικότερο σχόλιο για τα μέτρα, τα οποία κατά την άποψή μου και προκαταρκτικά λέω ότι μόνο σχέδιο που δεν υπάρχει. Έτσι, για να τελειώνουμε. Σχέδιο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή? Δεν είναι σχέδιο. Να πάρουμε. Αυτό που γι' αυτό έγινε, λέω. Δεν είναι, είναι μη σχέδιο. Δηλαδή? Είναι ένας αχταρμάς. Να το αιτιολογήσω. Τι άλλο περίμενε, να το αιτιολογήσω. Ξεκινώντας από τα σχολεία, πάμε να ξεκινήσουμε τα σχολεία. Και θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών. Ναι. Υπηρετεί καμία εκπαιδευτική ανάγκη η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία? Θεωρώ πως θα συμφωνήσετε μαζί μου. Όχι. Ειδικά για την ηλικία που ασχολούμαστε εμείς στην νηπιαγωγείο δημοτικό, και εγώ θεωρώ πως όχι, γιατί γίνεται και μια σημαντική δουλειά με την εξαρτάτηση εκπαίδευση. Γιατί γίνεται λοιπόν η επιστροφή των σχολείων? Να σας εξηγήσω εγώ τι μπορεί να εικάσω, τι μπορώ να εικάσω ως από μια επαγγελματική διαστροφή. Για να εξυπηρετηθούν οι ιδιωτικοί σχολάρχες και να μην αναγκαστούν. Σατανικό, ρε. Και να αναγκαστούν. Σατανικό, έγινε. Όπως είναι σατανικό και το σχέδιο της μάσκας. Τελικά οι μάσκες χρειάζονται ή δεν χρειάζονται? Χρειάζονται. Μισό λεπτό.
γιατί δεν μας το έλεγαν στην εποχή της μεγάλης έξαρσης. Γιάννη, ένα-ένα. Οι γονείς πώς θα επιστρέψουν στις δουλειές τους? Υπάρχει οικονομία με τους γονείς στο σπίτι? Και θα το λύσουμε, θα κάνουμε τα σχολεία πάρκινγκ. Γιατί για να λύσουμε το ζήτημα των γονέων. Πάρκινγκ είναι. Μέχρι τώρα ήταν πάρκινγκ τα σχολεία. Μα αυτό γι' αυτό έκανα την ερώτηση. Μέχρι πότε να μείνουν κλειστά τα σχολεία δηλαδή? Δεν εξυπηρετούν καμία εκπαιδευτική ανάγκη και τα σχολεία θα έπρεπε να παραμείνουν κλειστά. Τελεία παύλα. Αυτή είναι η άποψη που εκφράζω εγώ. Το Σεπτέμβριο ή τι θα είναι διαφορετικό? Να προετοιμαστεί η σχολική κοινότητα. Μισό λεπτάκι βρε παιδιά. Δηλαδή θα λύσουμε για 10 μέρες το πρόβλημα γιατί τόσο θα διαρκέσει η σχολική χρονιά? Όχι, και σε 10 μέρες θα λύσουμε το πρόβλημα των γονέων? Μισό λεπτάκι. Γιατί είναι το μισό τρίμηνο. Ναι, μην με κοντράρετε όμως ένα θέμα για να μην πω τα υπόλοιπα. Όχι, λοιπόν, θα το δεύτερο, πεις. Ένα λεπτό θα θεωρείτε το πεις. Ένα λεπτό θα το πεις, μισό λεπτό. Ακούμε τους επιστήμονες, γιατί εμείς δεν είμαστε επιστήμονες. Δεν τους ακούμε, αγαπητή Μαρία, διότι δεν είναι ομόφωνη η απόφαση των επιστήμονων. Είναι ούτε καν κατά πλειοψηφία. Να σου πω ότι είπε ο κύριος Τσιόδρας, ότι σε αυτή τη φάση και με τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, που είναι ένας αρκετά χαμηλός αριθμός και μακάρι να τον κρατήσουμε, και με το δεδομένο ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει, είναι ευνοϊκές οι συνθήκες να δούμε αν αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει. Να προσχωρήσω για να πάμε το Σεπτέμβριο κανονικά. Να προσχωρήσω σε αυτή την άποψη. Πώς λοιπόν θα κρίνεις ένα μέτρο, αφού λες οι μαθητές θα επιστρέψουν τις τρίτης λυκείου από τις 11 και μετά από μία εβδομάδα θα επιστρέψουν οι άλλοι. Ούτε καν μεσολαβεί το 14ήμερο για να κρίνουμε αν όντως τα σχολεία έχουν να προσφέρουν ή να επιβαρύνουν την κατάσταση. Ξέρουν καλύτερα οι επιστήμονες από εμάς, υποθέτω. Δεν μα είναι ομόφωνοι. Ωραία. Τα έχουν υπολογίσει. Μην μείνουμε μόνο στα σχολεία. Δεν είναι ομόφωνη η απόφαση ούτε καν κατά πλειοψηφία των επιστημόνων. Δεύτερο. Υποχρεωτικές μάσκες. Να συμφωνήσω. Έχετε σκεφτεί ότι μια οικογένεια, εάν στέλνει, αν πηγαίνει η μαμά στη δουλειά, ή αν ο μπαμπάς πηγαίνει στη δουλειά, ή ο άλλος πηγαίνει στα ψώνια, και στέλνουμε και ένα παιδί στο σχολείο, θέλουμε τουλάχιστον 10 ευρώ την ημέρα για μάσκες. Έχουμε φροντίσει να έχουμε μια τέτοια παραγωγή και να εφοδιάσουμε την κοινωνία? Όχι. Δεύτερο, όχι, είναι προτιμότερο. Μισό λεπτάκι, μπάμπη. Δεν σε διάκοψα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, μίλησα συγκεκριμένα, δεν το άνοιξα όλο το θέμα. Δύο για να τα μιλήσω. Για να τα πω, κύριε Πάπη, δεν σας διακόψα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Αυτό λέω. Όσον αφορά. Γι' αυτό βγάζουμε και φωνάζουμε. Για να μην τα πω όλα. Λοιπόν, όσον αφορά, είναι πιο σημαντικό να ανοίξει το κέντρο αισθητικής από το χρωματοπωλείο ή το μαγαζί με τα είδη ηλεκτρολογικά υγιεινής παραδίπλα? Μα αυτή την αξιολόγηση θα την κάνουμε εμείς τώρα. Βέβαια, δεν έχουμε επιστημονικά δεδομένα. Όχι, θα την κάνουμε και αυτή την αξιολόγηση, διότι δεν θα καταπίνουμε αμάσι το σανό με ό,τι μας προτείνουν εν ονόματι δίθεν τάχα μου της επιστήμης. Πρέπει να κλείσουμε, παρακαλώ. Δέκα δεύτερα. Λοιπόν, κοίταξε. Και δείτε και κάτι. Διάβασα και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Υποτίθεται, λέει, δώσαμε αυτή τη μάχη για να καλύψουμε τα κενά στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ, στα αντισηπτικά, στα γάντια, στις μάσκες κτλ. Προσγευτικά γιατροί. Και δεν προσγευτικά γιατροί. Δόθηκαν υπερορίες στους γιατρούς. Άκουσε με λίγο. Όχι. Ούτε καν υπερορίες. Σταμάτα λίγο να μιλήσω. Έχουμε περίπου 3.000 προσλήψεις. 3.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ. Έγιναν. Από 500. Έχουν γίνει περισσότερες. Δόθηκαν, πληρώθηκαν υπερορίες. Δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε έτσι, γιατί μας περιμένει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μπερδεύεις άσχετα. Θα μας απαντήσει. Του δίνουμε υλικό για να απαντήσει. Από 560 κρεβάτια ΜΕΘ έχουμε ήδη 1.010. Και κάθε μέρα προσθέτεται και άλλα. Υπάρχει πια επάρκεια σε αντισηπτικά, σε γάντια, σε μάσκες κτλ. Αυτά όλα. Δεν μπορεί να τα μηδενίσει κανείς. Συνάδελφοί σας, δεν μηδενίζουμε, αλλά μην θεωρούμε τώρα ότι πιάσαμε και το jackpot. Καλημέρα σας. Το jackpot το πιάσαμε σίγουρα. Όχι, να καταστροφολογήσουμε λιγάκι για να έχουμε κλίμα. Μπάμπη, καλημέρα. Να ευχηθούμε το κακό. Καλημέρα. Στρατάκη, καλημέρα. Κύριε Κικίνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε.